Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Εδώ είμαστε, πράσινη ώρα, 4 με 5 η ώρα της εφημερίδας Πράσινη, σε ένα ακόμα μεσημέρι για όλα τα θέματα του Παναθηναϊκού, μπάσκετ, ποδόσφαιρο, τα πάντα, μαζί με τον κορυφαίο Τάσο Νικολογιάννη. Αρχίζει το γλέντι νωρίς, νωρίς, Γιάννη Κουβόπουλε. Καλησπέρα, Τάσο. Γεια σου, κορυφαίο Γιάννη, τεράστια. Είμαστε εδώ για άλλο να. Άλλο αποθέως, έτσι γραφικοί γινόμαστε. Εντάξει, δεν πειράζει. Είμαστε εδώ για να συζητήσουμε τα πάντα σε μια μέρα που έχει αρκετές εξελίξεις με τον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό. Εντάξει, είναι η μέρα μετά από καιρό του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού. Υπήρξε χθες μια ανακοίνωση από πλευράς του Γιάννη Λαφούζου με την οποία ενημέρωνε ότι θα καλύψει τα 20 εκατομμύρια ευρώ της άξιας του κεφαλαίου όλα ο ίδιος. Δεσμεύτηκε. Σήμερα ολοκληρώθηκε αυτή η Γενική Συνέλευση, πριν από λίγο υπήρξαν αποφάσεις στις οποίες θα πω αμέσως, μπαίνουμε κατευθείαν δηλαδή, Γιάννη, έτσι. Είναι κατευθείαν, τι. Η αποφάση Γενική Συνέλευση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός στη διεξαγωγή αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μέχρι του ποσού των 20 εκατομμυρίων ευρώ με δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων μέχρι τις 31 Ιουλίου 2018 και με ημερομηνία καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου μέχρι την 23 Αυγούστου 2018. Ο μέτοχος Ιωάννης Αλαφούζος εξέφρασε τη δέσμευσή του να καλύψει και τη νέα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με το ποσό των 20 εκατομμυρίων ευρώ στην κατεύθυνση ολοκλήρωσης της συμφωνίας, όπως αναλυτικά ανέφερε και σε χθεσινή δήλωσή του. Δεύτερον, δεδομένου ότι η συμφωνία μεταβίβασης των μετοχών προς τον κύριο Μπεμπονξάν δεν έχει ολοκληρωθεί, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ότι δεν συντρέχει στο παρόν χρονικό σημείο λόγω της αντικατάστασης του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει από τον επενδυτή αφού αποκτήσει την κυριότητα. Μετοχών εγκρίθηκαν συμβάσεις της ΠΑΕ από 1η Ιουλίου 2017 έως 30 Ιουνίου 2018 με μειοψηφία της Παναθηναϊκής Συμμαχίας 2012 και του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού, οι οποίοι καταψήφισαν όλες τις συμβάσεις και ιδιαίτερα τις συμβάσεις με τον Ερασιτέχνη. Η Γενική Συνέλευση θα επικυρώσει και επίσημα την απόφασή της περί αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου την 3η 10 Ιουλίου 2018, αφού ολοκληρωθούν και τυπικά οι γραφειοκρατικές διαδικασίες της προηγούμενης αύξησης. Τι σημαίνει αυτό, Γιάννη? Αυτό δεν ξέρω τώρα, για να μας δώσει να καταλάβουμε τι ακριβώς. Λοιπόν, δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων μέχρι τις 31 Ιουλίου 2018 και η ημερομηνία καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου μέχρι τις 23 Αυγούστου. Μέχρι τις 23 Αυγούστου, ο Γιάννης Αλαφούζος πρέπει από τη στιγμή που δεσμεύτηκε να βάλει αυτά τα 20 εκατομμύρια ευρώ στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Παρένθεση. Ναι. Αν στις 23 Αυγούστου, στις 24 Αυγούστου, τα 20 εκατομμύρια δεν έχουν μπει. Εκεί δεν ξέρω τι γίνεται. Εκεί πάμε πλέον σε άλλους, σε νέους μετόχους που θέλουν να βάλουν χρήματα. Εκεί ανοίγει η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου για κάποιους υποψήφιους νέους μετόχους. Επίσης, στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι αυτά τα λεφτά μπαίνουν στην κατεύθυνση ολοκλήρωσης της συμφωνίας. Πράγμα που σημαίνει ότι είναι σε συνεννόηση με τον Μπάιρο Σπιμπονξάντ. Το να καλύψει τη σημερινή αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ο Γιάννης Αλαφούζος. Η ερώτηση που μπορεί να κάνει ο κόσμος είναι: μα από τη στιγμή που θα μπει ο Ταϊλάνδος, γιατί δεν καλύπτει αυτό την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου? Η απάντηση που δίνεται από την πλευρά του είναι ότι δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η συμφωνία και από τη στιγμή που δεν θα πέσουν υπογραφές, δεν πρόκειται να βάλει ούτε ένα ευρώ στην ομάδα. Και γι' αυτό το λόγο, για να μην, όπως λένε οι δύο πλευρές, καθυστερήσουν και άλλο οι εξελίξεις, η πλευρά του Γιάννη Αλαφούζου βάζει. Καλύπτει αυτήν την αξιολογή του μετοχικού κεφαλαίου. Το είπα το μεσημέρι στο ραδιόφωνο, το λέω και τώρα. Προσωπική άποψη είναι ότι πιστεύω ότι αυτό γίνεται και για έναν ακόμα λόγο, για να αποτραπεί η οποιαδήποτε είσοδος σε άλλον που ενδιαφέρεται να μπει στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός σε αυτό το διάστημα και μέχρι να υπάρχει συμφωνία. Δεν είναι εκεί πολλοί αυτοί που θα ενδιαφέρονται. Εντάξει. Αυτό που ξέρουμε ότι ενδιαφέρεται εφόσον ολοκληρωθεί το Athens Alive ο ΆΚΑ είναι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Σε λίγες ώρες υπάρχει και συνάντηση. Θα ξέρουμε το βράδυ τι θα γίνει από αυτή τη συνάντηση με τον Αλέξη Τσίπρα. Αλλά είναι δεδομένο ότι με αυτή την κίνηση που κάνει ο Γιάννης Αλαφούζος δεν δίνει τη δυνατότητα σε κανέναν άλλον να καλύψει. Δηλαδή, θεωρείς ότι υπάρχει περίπτωση ο Αλαφούζος μέχρι τις 23 να βάλει τα 20 εκατομμύρια και να μην προχωρήσει τον deal? Τι να σου πω, δεν το βλέπω εγώ αυτό. Δεν το βλέπω έτσι όπως το λες. Να βάλει τα λεφτά και να μην προχωρήσει τον deal. Απ' την άλλη, είχε πει το Σεπτέμβριο, όταν είχε πει ότι αποχωρεί από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός, ότι το αναλογούν 20 εκατομμύρια ευρώ σε χρέη και αυτά τα χρήματα θα βάλει. Καλύψει εκείνος. Αυτά τα χρήματα θα βάλει. Είναι μια κίνηση η οποία ευνηδιάζει βέβαια, γιατί κανείς δεν το περίμενε. Χθες μάλιστα υπήρξε κάποια στιγμή και πληροφόρηση ότι μπορεί να πάμε και σε μια αναβολή της Γενικής Συνέλευσης. Τελικά ο Γιάννης Αλαφούζος, μετά από συνεννόηση που είχε με τον Μπάριο Σπιμπονξάν, αποφάσισε να καλύψει αυτή την άξονα του μετοχικού κεφαλαίου. Υπάρχουν πολλά ερωτήματα μάλλον, του απλού κόσμου, που λένε το απλό, το οποίο λέω και εγώ.
Από τη στιγμή λοιπόν που δεσμεύεται ο μεγαλομέτοχος να βάλει αυτά τα 20 εκατομμύρια ευρώ τώρα, μέχρι τις 23 Ιουλίου, μέχρι τις 31 Ιουλίου, 23 Αυγούστου. Για ποιο λόγο δεν έβαλε το 1 τέταρτο αυτών των χρημάτων, 5 εκατομμύρια ευρώ, για να μην φτάσουν στο σημείο ο Παναθηναϊκός να έχει το μείον 6 και να μην πάρει την άδεια για την Super League και να αποκλειστεί από την Ευρώπη. Να έχει φτάσει ο Παναθηναϊκός σε ένα τραγικό σημείο, σε ένα εξευτελιστικό σημείο, και είναι απορία όλων των φίλων του Παναθηναϊκού από τη στιγμή που τώρα έχει τη δυνατότητα να βάλει αυτά τα 20 εκατομμύρια. Για ποιο λόγο να μην βάλει 5 εκατομμύρια πριν από λίγους μήνες, γιατί και να είναι πολύ πιο απλά τα πράγματα. Να είναι πολύ πιο απλά τα πράγματα. Γιατί τώρα ο Παναθηναϊκός έχει αντιμετωπίσει, έχει χάνει έσοδα από την απουσία του από τα ευρωπαϊκά κύπελα. Έχει περιορισμό μεταγραφών. Δεν μπορεί να έρθουν παίκτες για να τραβήξει τον κόσμο, ξέρεις, να φτιάξει μια ανταγωνιστική ομάδα. Ο Παναθηναϊκός έχει, θα έλεγα συγκεκριμένα, υποθηκεύσει το μέλλον του για μια τριετία. Και λέω εγώ τώρα, και ρωτάει και ο κόσμος, για ποιο λόγο αυτή την κίνηση που έκανε ο Γιάννης Αλαφούζος τώρα. Οκ, okay, καλά την κάνει, καλώς την κάνει, 20 εκατομμύρια να τα καλύψει. Για ποιο λόγο την έκανε 5 μήνες πριν? Με το 1/4, όχι 20 εκατομμύρια. Η απάντηση που δόθηκε στη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης από ό,τι έμαθα από τον Βασίλη Κωνσταντίνο, δεν πρέπει να δώσουμε και μεγάλη σημασία, ο Κωνσταντίνο τα λέει, είναι ότι δεν μπορούσαμε, λέει, να δώσουμε τα χρήματα όλα μαζί, διότι αν τα δίναμε τα χρήματα στον ένα θα ζητούσε και ο άλλος χρήματα. Εντάξει, δικαιολογίες. Η ουσία είναι ότι ο Παναθηναϊκός έχει βρεθεί αυτή τη στιγμή σε ένα πολύ κρίσιμο σταυροδρόμιο ενώπιση της νέας χρονιάς. Ξεκινάει με το πλην 6. Έχει αποκλειστεί από την Ευρώπη για ένα χρόνο, την επόμενη τριετία, τουλάχιστον για 2-3 χρόνια θα είναι εκτός Ευρώπης. Έχει περιορισμό μεταγραφών. Έχει φτάσει στο κατώτατο σημείο, εξευτελιστικό για την ιστορία του. Και κατόπιν εορτής έρχεται τώρα ο ιδιοκτήτης να πει ότι καλύπτει αυτή την άξιση του δημοτικού κεφαλαίου. Που δείχνει βέβαια και κάτι άλλο, ότι δεν υπάρχει συμφωνία. Γιατί αν υπήρχε συμφωνία με τον Πάριος Μπεμπονξάντ, πολύ απλά μπορεί αυτή η Γενική Συνέλευση να παίρνει μια αναβολή για μια εβδομάδα και να ερχόταν ο Πάριος μετά από το γεγονός ότι δεν υπάρχει συμφωνία αυτή τη στιγμή και ότι σήμερα έγινε αυτό, σημαίνει ότι η συμφωνία, εξάλλου το λέει και η ανακοίνωση του Αλαφούζου αυτό, ότι θα γίνει μέχρι την έναρξη της νέας ποδοσφαιρικής σεζόν, δηλαδή μέχρι τον Αύγουστο. Πηγαίνω, παράταση σε παράταση πηγαίνουν. Πηγαίνω παράταση σε παράταση, γιατί υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία εμείς δεν γνωρίζουμε, τα οποία γνωρίζουν οι δύο πλευρές. Άλλοι λένε ότι υπάρχει απόσταση στα χρήματα που του είπαν, στα χρέη του είπαν του Πάιρος σε σχέση με την έκθεση της Deloitte. Άλλοι λένε ότι δεν έχει πάρει ο Πάιρος της εγγύηση από την κυβέρνηση για κάποια επενδυτικά έργα που θέλει να κάνει, παράλληλα για να μπει στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Υπάρχουν πάρα πολλά σενάρια. Νομίζω ότι ο χρόνος θα δείξει τι ακριβώς συμβαίνει. Δεν μένει σήμερα ουσιαστικά να περιμένουμε για το τι θα γίνει με την συνάντηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου με τον Πρωθυπουργό, τον Αλέξη Τσίπρα, για να δούμε τι θα γίνει. Θα έχει τελειώσει η εκπομπή όταν θα αρχίσει η συνάντηση. Καλά, οπότε... σήμερα, οπότε θα μάθουμε και από το λεωφόρο, θα μάθουμε και από την Πράσινη. Ακριβώς, ακριβώς. Και τη Δευτέρα στην εκπομπή, αύριο δεν έχουμε εκπομπή. Έτσι. Όσο για το πασχετικό κομμάτι, συνεχίζεται ο μεταγραφικός σχεδιασμός. Υπήρξε χθες το θέμα του Νίκου Παπάου που δεν είχε κυλήσει με τον ιδανικότερο τρόπο και για τις δύο πλευρές. Θα πρέπει σε αυτό το σημείο να πούμε, επειδή ακούγονται διάφορα, ότι και προσωπική μου εκτίμηση και έτσι όπως φαίνεται δεν θα πρέπει να το θεωρούμε δεδομένο ότι Παπάς και Παναθηναϊκός χωρίζουν τους δρόμους τους. Λόγω της σχέσης των δύο πλευρών, προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι θα υπάρξει κάποια επαναπροσέγγιση, θα ξανασυζητήσουν. Θα πρέπει να κρατάμε ένα μικρό καλάθι πάνω σε αυτή την υπόθεση. Η αλήθεια είναι ότι η προηγούμενη εμπειρία μας σε διαπραγμάτευση με παίκτη του Παναθηναϊκού μας έδειξε ότι δεν πρέπει να είμαστε σίγουροι για τις εξελίξεις, γιατί με τον Καλάθι, αν θυμάσαι. Το ίδιο. Είχε γίνει ακριβώς το ίδιο στην πρώτη συνάντηση. Είχε δώσει, ναι. Όχι, ο Καλάθι δεν είχε αρνηθεί. Ο Καλάθης είχε ζητήσει χρόνο. Είχε ζητήσει χρόνο, δεν είχε απαντήσει όταν του είχε ζητηθεί να απαντήσει. Και βγήκε ο Παναθηναϊκός και είπε ότι εμείς δεν μπορούμε να περιμένουμε. Πρέπει να πάμε με το Plan B. Και στο μεταξύ ο Καλάθης πήρε απόφαση και είπε: δέχομαι την πρόταση του Παναθηναϊκού. Εν τω μεταξύ ο Καλάθης ήταν η πρώτη προτεραιότητα του Παναθηναϊκού. Ο Παπάς είναι η δεύτερη προτεραιότητα του Παναθηναϊκού. Και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να κλείσει. Επίσης πρέπει να τονίσουμε σε αυτό το σημείο ότι τις τελευταίες ώρες οριάζουν οι φήμες. Ναι. Ειδικά τώρα τελευταία βλέπουμε, μάλιστα θα το πούμε, δεν υπάρχει πρόβλημα. Σωστό και αυτό, μεταξύ μας τα λέμε. Σε ένα site του Ολυμπιακού, ο πρώτος δημοσιογράφος με το όνομά του που έγραψε ότι ο Παπάς θα πάει στον Ολυμπιακό είναι ο κύριος Καρμύρης. Το έγραψε με το όνομά του ότι είναι τελειωμένη υπόθεση. Οπότε μένει να δούμε τι ακριβώς θα γίνει στην υπόθεση του Νίκου Παπά, γιατί αμέσως μετά, μόλις οριστικοποιηθεί και το τι θα γίνει με τον Νίκο Παπά, θα πάρουν σειρά για τα επόμενα
χτυπήματα, ας το πούμε έτσι, του Παναθηναϊκού στο μεταγραφικό παζάρι, γιατί όλα είναι αυτό που λέμε από την αρχή, όλα συνδέονται το ένα με το άλλο μεταξύ τους. Λοιπόν, να πούμε σιγά σιγά για να έχουν έρθει ήδη τα πρώτα μηνύματα. Στέλνουμε το μήνυμά μας στο, γράφουμε πύρο α κενό στο 54301, 0,31 λεπτά συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ, και φυσικά στέλνουμε και τα μηνύματά μας στην σελίδα του λεωφόρος.gr στο Facebook, και την ίδια στιγμή βλέπουμε στο πλάνο μας την προσφορά που έχει το PAOSOP αυτές τις μέρες, από την προηγούμενη Δευτέρα μέχρι και την Κυριακή 8 του μήνα. Το PAOSOP.gr σε συγκεκριμένα προϊόντα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων έχει προσφορές μέχρι και μείον 80%, με τους φίλους του Παναθηναϊκού να μπορούν να εκμεταλλευτούν. Τζάμπα, σχεδόν τζάμπα. Τζάμπα. Μεγάλη προσφορά. Άμα σου δίνει 80% έκπτωση, τζάμπα είναι. Τι εσύ είναι. Τι θα πήγες να πάρεις, Γιάννη, από το. Σου έχω ξαναπεί, θέλω την μπλούζα του Καλάθι. Την μπλούζα του Καλάθι και την μπλούζα του Καλάθι με τον. Δεν μου το ξαναπεί, του Διαμαντίδη με τον Αλβέρτη. Μάλιστα. Αυτά, ό,τι πρέπει και για παραλία και για διακοπές. Και τι το μυαλό στην παραλία είναι, ρε Γιαννάκη. Ρε Γιαννάκη, το μυαλό στην. Ο κόσμος καίγεται εδώ. Καίγεται να πάμε στην παραλία να ζήσουμε. Λοιπόν, οπότε να αρχίσουμε να περνάμε στα μηνύματα. Ναι, ήδη πάμε. Έχουν αρχίσει και έρχονται. Αν αποδεχθεί η κυβέρνηση σήμερα το σχέδιο του Άθεσα Live, μπορεί να καλύψει, αν θέλει, ο Γιαννακόπουλος την αύξηση του μυθικού κεφαλαίου και να μπει αυτό στην ΠΑΕ? Όχι. Είπα προηγουμένως ότι από τη στιγμή που δεσμεύτηκε ο νυν μέτοχος, μεγαλομέτοχος Γιάννης Αλαφούζος, ότι θα καλύψει αυτό στα 20 εκατομμύρια ευρώ, μέχρι τις 23 Αυγούστου δεν μπορεί κάποιος άλλος να κάνει το παροιμικρό και να καλύψει αυτό την αύξηση. Αν μέχρι τις 23 Αυγούστου δεν έχει καλυφθεί αύξηση, ναι, μετά όποιος θέλει μπορεί να μπει με 20 εκατομμύρια. Λοιπόν, άλλο Καλάθης, άλλο Παπάς, δεν είναι το ίδιο. Ο Νικόλας παίζει 3 παιχνίδια το χρόνο και μετά εξαφανίζεται. Τον ευχαριστούμε, καλή συνέχεια. Φίλε Κώστα, είσαι λίγο ισοπεδιωτικός, αν μου επιτρέπεις αυτό το μήνυμα. Δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Σου ξαναλέω ότι ας κάνουμε λίγο υπομονή να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Δεν νομίζω ότι ο Παπάς παίζει 3 παιχνίδια το χρόνο. Σίγουρα μπορεί να μην έχει πιάσει το ταβάνι του και ειδικά την περσινή σεζόν. Αλλά νομίζω ότι δεν είσαι σωστός, τουλάχιστον κατά την άποψή μου, σε αυτό το μήνυμα. Ένας φίλος λέει: Τάσο, πραγματικά ποιος πιστεύει αυτήν την ιστορία του νέου Τσάκα? Φίλε μου, έχω πάρει πάλι θέση για αυτό το θέμα. Δεν μπορώ να πω ότι πρόκειται για ένα νέο Τσάκα, γιατί ο Τσάκας έφερε, το ξαναλέω, έναν άνθρωπο, έναν πρίγκιπα, ο οποίος δεν ήταν πρίγκιπας. Ήταν από το Εγάλεο και τον βάπτισε πρίγκιπα. Ο συγκεκριμένος είναι ένας υπαρκτός άνθρωπος, είναι ένας broker, ο οποίος κάνει deal με ομάδες στο εξωτερικό, όπως πήγε τους Άραβες στη Manchester City, μπήκε στη Μοσκρόν. Τώρα, εάν πάρει την ΠΑΕ, αν δεν την πάρει, είναι άλλο θέμα. Εάν πάρει την ΠΑΕ, τι σκοπεύει να κάνει, και αν ο Παναθηναϊκός θα πάει μπροστά πάνω, καλά, πολύ μπροστά κάτω, πόσο κάτω να πάει. Τέλος πάντων, τι προθέσεις έχει, είναι άλλο θέμα. Αλλά ότι είναι φάντασμα, δεν ισχύει. Δεν ισχύει, γιατί όποιον ρωτήσει μπορεί να σου πει το συγκεκριμένο ρόλο που έχει ο Πάρης Μποξάτης σε κάποια deal που έχουν γίνει με ομάδες του εξωτερικού. Από εκεί πέρα, βέβαια, υπάρχει πολύ μεγάλη αμφισβήτηση προς το πρόσωπό του, λογική, το είπα και εγώ και έχω πάρει και θέση, διότι από πίσω ξέρουμε ότι ένα σίγουρα είναι ο Βίκτορας Ρέστης, δηλωμένος οπαδός του Ολυμπιακού, δηλαδή η ομάδα του Παναθηναϊκού θα πέσει σε έναν άνθρωπο που είναι δηλωμένος οπαδός του Ολυμπιακού, και δεν ξέρουμε και ποιοι άλλοι είναι από πίσω, από τον Πάρις Λεμπονξάντ, οπότε αυτό είναι λίγο ανησυχητικό για το μέλλον της ομάδας και σε αυτό σε καταλαβαίνω. Ο Θοδωρής λέει: Θέλει μεγάλη ευχαριστία και προδοσία τουλάχιστον ως προς τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, αν ο Παπάς πάει στον Ολυμπιακό μετά από τόσο μεγάλη στήριξη που είχε από τον πρόεδρο. Ο Τζέιμς ρωτάει: Ο Άλεξ δεν θα ανανεώσει με τίποτα? Φίλε Άλεξ, όχι απλά πολύ δύσκολο, σχεδόν απίθανο. Έχει γίνει και. Είναι το πρόσωπο των ημερών ο Τζέιμς με τα τιτιβίσματα που έχει από τη μέρα που έγραψε. Λέει άλλα παρά 10, άλλα και 5. Εντάξει, είχε την μπάλα. Ξέρεις τι, νομίζω ότι κατάλαβε το φάουλ που έκανε στο tweet που είχε με τον Καλάθι και τώρα προσπαθεί λίγο να το μαζέψει. Εντάξει, έκανε το λάθος, νομίζω το κατάλαβε και τώρα προσπαθεί να το μαζέψει. Από τότε που υπάρχουν αυτά τα social media, πραγματικά. Χάνονται την μπάλα. Πραγματικά δηλαδή. Αν υπήρχαν και τα πιο παλιά χρόνια, θα είχαμε μεγάλες ιστορίες, έτσι. Ο Πάιρος λέει: Σαν επιχειρηματίας, τι κέρδος έχει από το να πάρει μια χρεοκοπημένη ΠΑΕ? Αυτό που λέγεται είναι ότι υπάρχει υπόσχεση από την κυβέρνηση για κάποιες επενδύσεις εκτός ποδοσφαίρου και έχει πάντα στην άκρη του μυαλού του και το βοτανικό. Με κόσμο που τον θεωρεί μούφα και χωρίς αγάπη για το σύλλογο, με ποια λογική επιχειρηματική να βάλει κάποιος τόσα χρήματα? Καταρχάς, το πόσα χρήματα θα βάλει δεν το ξέρουμε. Ας τα βάλει πρώτα, προς το παρόν.
Αυτά που έχει πει δεν βάζει ούτε ευρώ. Προς το παρόν, αυτή η άξιση με το δικό κεφαλαίο έγινε για να την καλύψει ο Γιάννης Αλαφούζος. Δεν υπάρχει πουθενά πάρα στο Μποξάντ. Ας φτάσουν στη συμφωνία και δούμε μετά πόσα χρήματα και αν θα βάλει. Ο Γιώργος ρωτάει για Παπαπέτρου, υπάρχει ενδιαφέρον ή του έχει γίνει ήδη πρόταση. Λοιπόν, για τον Παπαπέτρου δεν έχει γίνει καμία πρόταση από πλευρά Παναθηναϊκού αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Και μάλιστα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο Ιωάννης ο Παπαπέτρου συναντιέται με τα αφεντικά της ΚΑΕ Ολυμπιακός, τους αδελφούς Αγγελόπουλους, και αυτό που αναμένεται να γίνει είναι ότι ό,τι έγινε και στην περίπτωση του Κώστα Παπανικολάου. Θα ανανεώσει δηλαδή. Η λογική αυτό λέει, και είναι αυτό που λέγατε και με τον Δημήτρη τον Κοντό εχθές, ότι αυτό που κάνουν οι Αγγελόπουλοι τώρα είναι να βγαίνουν πρώτα στο πρώτο ραντεβού σκινδύλιας με τους μάνατζερ και να μην τα βρίσκουν, και μετά να εμφανίζονται για και να καθαρίζουν, ναι, να καθαρίζουν την υπόθεση. Θα περιμένουμε να δούμε. Μπορεί το ραντεβού να τελειώσει και κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Οπότε θα δούμε τι θα γίνει. Πάντως, αν δεν τα βρει, να πούμε ο Παπαπέτρου με τον Ολυμπιακό, θεωρώ πολύ πιθανό ο Παναθηναϊκός να ενδιαφερθεί. Άσχετα βέβαια ότι ο Παπαπέτρου έχει και πολλές μεγάλες προτάσεις με πολλά λεφτά από την Ευρώπη. Λέει, ξυπνάτε, λέγει το Γιαννακόπουλο, το κάνει, το ζήτημα είναι πολιτικό. Αν η κυβέρνηση ρίξει άκυρο για Βοτανικό και Γκριν, το άθεσα live, δεν θα μας τελειώσουν ούτε Ελλάδος και Ορέστης. Για ποιο λόγο, φίλε μου? Για ποιο λόγο? Ακόμα δεν έχουν μπει στην ΠΑΕ. Άμα μπουν στην ΠΑΕ, θα δούμε τι θα γίνει μετά από εκεί πέρα. Ο φίλος με το 212 λέει: καλησπέρα, παιδιά. Τι γίνεται με ο Παπά? Λένε ότι ξανασυζητάει για να μείνει στην ομάδα. Υπάρχει μια φημολογία. Είναι αυτό που λέγαμε και πριν, ότι δεν θα είναι έκπληξη το να ξανασυζητήσει με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, το να υπάρχει νέα επαναπροσέγγιση, γιατί η σχέση που υπάρχει μεταξύ των δύο πλευρών την ξέρουμε όλοι, είναι εξαιρετική, και νομίζω ότι και οι δύο θα ήθελαν να συνεχίσουν μαζί. Ο φίλος με το 106 τάσο ότι είπε ο Κωνσταντίνου: αν δεν υπάρχει Αλαφούζο, δεν θα υπήρχε Παναθηναϊκός. Πείτε επιτέλους να μην μιλάει, επιβαρύνει τη θέση του. Τι να πω, ρε παιδιά του Βασίλου Κωνσταντίνου. Έχω πει ότι έχει διασύρει το όνομά του. Έχει παίξει μπάλα στον Παναθηναϊκό και με αυτά που κάνουν έχουν ξεχάσει την ιστορία του. Έχω πει ότι έχει τσακωθεί με την αλήθεια. Λέει ένα ψέμα κάθε 5 λεπτά. Τι άλλο να πω δηλαδή? Έχω πει ότι όσο μιλάει, τόσο εκτίθεται. Σήμερα δεν πέτυχε το όνομα του Πάρος Πεμποξάδου. Εντάξει, αυτό είναι το λιγότερο. Τον είπε ο κύριος Πάιροντ. Εντάξει. Αυτό είναι το λιγότερο. Αλλά από εκεί πέρα, ναι, είπε στη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης ότι αν δεν υπήρχε Αλαφούζο, δεν θα υπήρχε ο Παναθηναϊκός. Τι να πω εγώ δηλαδή? Εντάξει, άμα ο καθένας δεν καταλαβαίνει ότι εκτίθεται με αυτά που λέει, από εκεί πέρα προβληματικό του. Δεν είναι προβληματικό. Εμείς το καταγράφουμε, το λέμε, και από εκεί πέρα ο καθένας αποφασίζει τι κάνει στη ζωή του. Το ενδεχόμενο να έβαλε τα λεφτά για να υπάρχουν στα ταμεία 20 εκατομμύρια, γιατί αν έκλεινε αύξηση του κεφαλαίου, δεν θα μπορούσε ο Ελλανδός να βάλει τα φράγκα, αλλά μετά από 5 μήνες. Όχι, φίλε μου. Τι πάει να πει να έβαλε τα λεφτά, γιατί αν έκλεινε η αύξηση, δεν θα μπορούσε ο Ελλανδός να τα βάλει? Θα μπορούσε ο Ελλανδός, εάν υπήρξε η συμφωνία τώρα με τον Γιάννη Αλαφούζο, να τα βάλει τα χρήματα. Θοδωρής λέει: παιδιά, για το Λάσμε, τι έχετε να πείτε? Μεγάλο ρίσκο στα 35 του και με βουγιούκα από πίσω. Είναι η Θοδωρή, αυτό μια κουβέντα που γίνεται από την πρώτη μέρα που ανακοινώθηκε ο Στεφάν Λάσμε από τον Παναθηναϊκό, το θέμα της ηλικίας του. Νομίζω ότι αν υπήρχε θέμα με την ηλικία του, ο Παναθηναϊκός και ο Τσάβι Πασκουάλη δεν θα ανάβει το πράσινο φως για την απόκτησή του. Ξέρουν πολύ καλά στο τεχνικό επιτελείο του Παναθηναϊκού σε τι κατάσταση αγωνιστική βρίσκεται ο Στεφάν Λάσμε. Άλλωστε, είναι γνωστό ότι έκανε μια εξαιρετική σεζόν πέρσι με τον Δημήτρη Πρίφτη στην Ούνιξ Καζάν. Και νομίζω ότι δεν είναι μόνο ο Βουλιούκας από πίσω του, είναι και ο Γκίστα από πίσω του. Και μην υποτιμούμε σε εισαγωγικά την αξία του Βουλιούκα. Ο Βουλιούκας είναι ένας σέντερ ο οποίος μπορεί να δώσει στον Παναθηναϊκό αγωνιστικά χαρακτηριστικά μέσα στη ρακέτα που δεν μπορεί να τα δώσουν ούτε ο Λάσμε ούτε ο Γκίστ. Νομίζω αυτή η τριάδα των σέντερ του Παναθηναϊκού έχει τη δυνατότητα να δώσει πολλά πράγματα στον Πασκουάλ. Εμείς λέει τι μπορούμε να κάνουμε ώστε ο Δημήτρης ή ο Δημήτρης ώστε να έρθει πάει στα χέρια μας, υπάρχει κάποια λύση? Τι να κάνει ο κόσμος, φίλε μου? Δεν μπορεί να κάνει κάτι. Αλλά εγώ πιστεύω ότι όποιος πραγματικά θέλει να πάρει την ομάδα και όποιος πραγματικά έχει τον Παναθηναϊκό μέσα στο αίμα του, στο τέλος θα τα καταφέρει. Έτσι πιστεύω εγώ. Όσα εμπόδια και αν συναντήσει, είτε αργά είτε γρήγορα θα το καταφέρει. Ο Πασκουάλ θα προτιμούσε Παπά από Κόπονεν, ρωτάει ο Νίκος. Απλά ο Παπάς λέει απολαμβάνει προστασίας. Δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Ο Παπάς δεν απολαμβάνει προστασίας. Ο Παπάς είναι ένας Έλληνας παίχτης ο οποίος βρίσκεται 5 χρόνια στην ομάδα. Όλοι ξέρουμε, εντάξει, ότι είναι Παναθηναϊκός και αγαπάει την ομάδα, το έχει δείξει, έχει ένα δέσιμο με τον κόσμο. Δεν είναι θέμα προστασίας. Καμία προστασία δεν απολαμβάνει ο Παπάς.
Ο Παπάς είναι ένας παίχτης ο οποίος μπορεί να δώσει πολλά στο Παναθηναϊκό. Αυτό είναι δεδομένο. Τώρα, αν με ρωτάς ότι ο Πασκουάλ θα προτιμούσε τον Παπά από τον Κόπονεν, από τη στιγμή που γίνεται συζήτηση να μείνει ο Παπάς στην ομάδα, είναι δεδομένο ότι ο Πασκουάλ θέλει να κρατήσει τον Παπά στην ομάδα. Ο Κώστας λέει: Γιάννη, την άποψή σου για τον Παπά. Μπορείς να πας Final Four με τον Παπά βασικό διάρρη. Ξεκάθαρο σου απαντάω: Ναι, μπορείς να πας με τον Παπά στο Final Four. Αλλά δεν είναι θέμα ότι θα είναι ο Παπάς βασικό διάρρη. Το θέμα είναι ποιος θα είναι στο Νάσο, ποιος θα είναι πίσω από το βασικό διάρρη που θα είναι ο Παπάς, ποια θα είναι η πεντάδα. Με έναν παίχτη δεν πας στο Final Four. Λέει ένας φίλος: Στάσου, ευχαριστώ που έστειλε το ένα μήνυμα προηγουμένως. Ευχαριστώ για την απάντηση. Δεν σε αμφισβητώ. Αλλά εντάξει, δεν είναι θέμα να με αμφισβητείς, φίλε μου. Συζήτηση κάνουμε. Υγεία να είναι να διαφωνούμε. Απλά θεωρώ ότι ο ένας δεν έχει σχέση με τον άλλον όσον αφορά την οντότητα. Δηλαδή, ποιο είναι ο ένας και ποιο είναι ο άλλος. Στάσου, ευχαριστώ για την απάντηση. Λέει: Δεν σε αμφισβητώ, αλλά έχω ξεκάθαρη άποψη ότι όλο αυτό θα έχει πολύ χειρότερη κατάληξη και από τον Τζάκα. Αυτό είναι άλλο κομμάτι. Διότι εδώ τα πράγματα έχουν φτάσει στο 90 που λέμε, στις καθυστερήσεις που παίζουμε, και αν δεν υπάρχει συμφωνία, με την παρούσα δείξη ο Παναθηναϊκός δεν έχει κανένα μέλλον, είναι τελειωμένος. Τάσο, έχεις πάει στα Μετέωρα. Έχω πάει, φίλε. Ωραία, μπορείς να μας βοηθήσεις, γιατί λέει ο φίλος ο Κώστας εδώ πέρα ότι ο Κωνσταντίνο έχει καταντήσει πιο γραφικός και από τα Μετέωρα. Οπότε έχεις άποψη και για τα δύο, μπορείς να πάρεις θέση. Θα μπορείς να πω και πιο γραφικός και από τη Σαντορίνη, από την Νία που έχει ωραία θέα. Εξαιρετικό ήλιο βασίλεμα. Εντάξει, να πω κάτι τώρα. Μην ρίχνουμε και όλο το βάρος τώρα στον Κωνσταντίνο. Εγώ η άποψή μου είναι ξεκάθαρη. Η ευθύνη είναι 100% του Γιάννη Λαφούζου για όλο αυτό που ζει ο Παναθηναϊκός. Αυτό το πρόβλημα που έχω πει, τον Κωνσταντίνο τον ξέρω χρόνια. Και εγώ το λέω για το δικό του καλό. Είναι ότι αυτό που παρουσιάζει τον τελευταίο χρόνο είναι ντροπή για τον ίδιο. Δηλαδή, όλα αυτά που έχει κάνει όλο αυτό το χρόνο, όπου έχει εκτελέσει κάποιες εντολές που οδήγησαν τον Παναθηναϊκό σε αυτό που οδήγησαν, και όταν μιλάει, λέει πράγματα τα οποία δημιουργούν πρόβλημα στο σύλλογο, είναι σε βάρος και του ίδιου. Δεν λέω ότι αυτός έχει την ευθύνη για την κατάσταση της ομάδας. Δεν παίρνει αυτός αποφάσεις, ούτε αυτός βάζει τα λεφτά, ούτε αυτός δεν πληρώνει τους παίκτες. Αυτός όμως έχει συνενέσει στο να φτάσει ο Παναθηναϊκός σε αυτό το σημείο, με την παρουσία του στην ομάδα, ως πρόεδρος της ομάδας, δεν έχει φέρει αντίρρηση σε τίποτα, μα σε τίποτα. Το Γενάρη δεν είχε κανένα πρόβλημα ο Βασίλης Κωνσταντίνου κάποιοι παίκτες να διαπραγματευτούν με τη διοίκηση και να πάνε στον Ολυμπιακό, άσχετα τι λέει μπροστά έξω. Οπότε αυτό είναι το πρόβλημά μου με τον Κωνσταντίνο. Ότι εγώ δεν δέχομαι από αυτόν τον άνθρωπο που έχει μια ιστορία στο σύλλογο να παρουσιάζει αυτήν την εικόνα που παρουσιάζει τον τελευταίο χρόνο. Αλλά από εκεί πέρα όμως δεν δέχομαι ότι αυτός έχει την ευθύνη. Την ευθύνη την έχει ο μεγαλομέτωχος. Έτσι. Πάντα. Δεν βάζει αυτός τα λεφτά, ούτε αυτός παίρνει τις αποφάσεις. Η δική του ευθύνη είναι στο ότι ανέχεται να κάθεται με αυτές τις συνθήκες. Δεν θα μπορούσε να κάνει, γιατί το μόνο που θα μπορούσε να κάνει είναι να φύγει. Ακριβώς, αυτό λέω. Αυτό λέω. Λοιπόν, πήρω Α γεννώ το μήνυμά σας 54301. Το βλέπετε εκεί πέρα και στην οθόνη κάτω από τα ονοματάκια μας. Συνεχίζουν και έρχονται τα μηνύματα. Ο φίλος με το 080, καλησπέρα αδέλφια. Με Case Rivers ξέρουμε τι γίνεται. Αυτή τη στιγμή δεν γίνεται απολύτως τίποτα. Ο Rivers είναι ελεύθερος. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει κάνει κάποια κίνηση. Ο Αμερικανός ψάχνει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Θα δούμε τις εξελίξεις αν υπάρξουν στο επόμενο διάστημα. Ένας φίλος λέει: Παιδιά, μέχρι τον Αύγουστο, νομίζω ο Αλαφούς δεν θα βάλει τα χρήματα. Νομίζω το έκανε για να μην μπει ο Δημήτρης. Μα είπα και εγώ προηγουμένως ότι με την κίνηση αυτή σήμερα αποκλείει την περίπτωση να μπει κάποιος άλλος, τουλάχιστον μέχρι να καλυφθεί η αύξηση του μεγιστού κεφαλαίου τον Αύγουστο. Παρατείνει δηλαδή τις εξελίξεις, ελπίζοντας ο ίδιος, έτσι λέει, να υπάρξει οριστική συμφωνία με τον Πάιρος και να τελειώσει το θέμα. Φίλος με το 112, καλησπέρα παιδιά. Τάσο, αν έχει έκβαση θετική η συνάντηση Τσίπρα Δημήτρη Γιαναγόπουλου, μπορεί να γίνει πρόταση ή όχι, ναι, να μπει στην αύξηση άλλη πρόταση? Δεν το αποκλείω. Αν υπάρξει τέτοια θετική εξέλιξη στη σημερινή συνάντηση του Αλέξη Τσίπρα με το Κωσόσιμ και τον Δημήτρη Γιαναγόπουλο, τότε δεν αποκλείω να υπάρξει πρόταση για την αγορά τη ΠΑΕ Παναθηναϊκός, αλλά αυτό είναι υποθετικό που συζητάμε τώρα. Να δούμε πώς θα πάει το ραντεβού σήμερα και από εκεί πέρα θα δούμε, γιατί δεν είναι και εύκολο. Θα πρέπει να δεσμευτεί ο Τσίπρας ότι το έργο στο ΆΚΑ θα προχωρήσει. Έτσι. Και δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να πάρει τις δεσμεύσεις, όμως θα πρέπει και αυτός να κάνει κάτι. Γιατί εδώ και 1,5 μήνα έχουν βρει μια χρυσή τομή στο θέμα συντελεστικής δόμησης. Είχε βγει και μια σχετική ανακοίνωση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Οπότε θα δείξει στη συνάντηση αυτή ο Τσίπρας αν αυτά που λέει τα εννοεί. Έτσι.
Φίλος με το 485, καλησπέρα σας. Αν μείνει ο Παπάς, ξεχνάμε Κόπονεν. Θεωρώ ότι η ομάδα χρειάζεται 5 γκάρντια του χρόνου. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι αν μείνει ο Παπάς, ο Παναθηναϊκός ξεχνάμε Κόπονεν από την άποψη ότι θα κινηθεί για την απόκτηση κάποιου άλλου παίκτη με διαφορετικά χαρακτηριστικά από ότι ο Κόπονεν. Συμφωνώ ότι η ομάδα θα ήταν καλό να έχει 5 γκάρντια του χρόνου, ειδικά για. Πλέον η σεζόν είναι ιδιαίτερα απαιτητική, κουραστική, φορτική. Πάρα πολλοί αγώνες, πάρα πολλοί τραυματισμοί, πάρα πολλά ταξίδια. Σίγουρα όσο το δυνατόν περισσότερες λύσεις, τόσο το καλύτερο για όλες τις ομάδες. Πώς γίνεται να μας έχει φύγει ό,τι ψυχοδυναμικό έχουμε στο ποδόσφαιρο, λέει ο φίλος ο Γιάννης. Να έχουμε φάει απαγόρευση εξόδου στην Ευρώπη, μείον 6 την επόμενη σεζόν, επειδή ο Αλαφούζος δεν έβαλε τα λεφτά που έπρεπε την ώρα που έπρεπε, και τώρα ξαφνικά να μας λέει για αύξηση μυδικού κεφαλαίου κλπ. Έλαντε, είναι η δική μου απάντηση. Την ίδια πορεία έχω κι εγώ και την έχω καταγράψει σήμερα και στο ραδιόφωνο και εδώ τώρα αυτό λέμε. Ένας φίλος γράφει τι καλοκαίρι κι αυτό ρε μπιπ, αλλά αφού για να πατήσεις αχινό στην παραλία. Εντάξει. Για μεταγραφές τι λες Τάσο, θα ξεκινήσουμε να κινηθεί κάτι. Ευχαριστώ, καλή συνέχεια. Λοιπόν, για τις μεταγραφές το μόνο που μπορώ να πω, έχει βγει ένα όνομα από χθες το βράδυ πιο έντονα, είναι ότι επειδή ο Παναθηναϊκός τώρα ξένο φορ δεν μπορεί να επιλέξει, θέλω να δουν τι μπάτζετ θα έχουν στα χέρια τους και αυτό θα φανεί τις επόμενες τρεις εβδομάδες και θέλω να κάνει προσεκτική επιλογή για τον ξένο φορ. Κοιτάνε περισσότερο τους Έλληνες παίκτες κάτω των 23 ετών. Ο παίκτης που έχει ξεχωρίσει από όλους αυτούς τους κάτω από 23 φορ που έχει δει ο Δόνης είναι ο Καμπετσής, ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού που παίζει από πέρσι, μάλλον μεταγράφηκε πέρσι στην Ντόρτμουντ, 19 χρονών, δεν βρήκε χρόνο στην πρώτη ομάδα της Dortmund. Τώρα κάνει προετοιμασία με τη δεύτερη ομάδα της Dortmund. Πληροφορίες λένε ότι όχι μόνο ότι είναι στην πρώτη στη λίστα, αλλά και ότι έχουν γίνει και κάποιες επαφές μαζί του και θα δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη στις επόμενες δύο εβδομάδες. Πάντως, αυτή τη στιγμή παίζει δυνατό το συγκεκριμένο όνομα, όχι για να είναι ο βασικός φορ της ομάδας, για να αποτελεί μια εναλλακτική λύση πίσω από το βασικό φορ της ομάδας. Κωνσταντίνο πάει γήπεδο. Πολλά μηνύματα για τον Κωνσταντίνο. Λέει ένας φίλος να αφήνω Αλαφούζο εχμές για τον Δημήτρη ότι δεν βάζει λεφτά στον Παναθηναϊκό, τι θράσος. Συμφωνώ απόλυτα, το είπα το μεσημέρι και στο ραδιόφωνο. Πραγματικά είναι φοβερό για την οικογένεια Γιαννακόπουλου να λες ότι δεν έχει βάλει και δεν έχει προσφέρει στον Παναθηναϊκό. Βεβαίως, αν δει προσεκτικά κάποιος την ανακοίνωση, εννοεί ότι δεν έχει βάλει λεφτά στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός Δημήτρης Γιαννακόπουλος, που αυτό ισχύει. Αλλά έχει βάλει ο Παύλος Γιαννακόπουλος. Έχει βάλει και στην Πολυμαχία. Ο Θανάσης Γιαννακόπουλος. Η οικογένεια Γιαννακόπουλου έχουν βάλει λεφτά στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός και κυρίως. Και κυρίως η οικογένεια Γιαννακόπουλου έχει προσφέρει τόσες χαρές στον κόσμο του Παναθηναϊκού που πρέπει να είναι προσεκτικοί όσοι έχουν αποτύχει στον Παναθηναϊκό στο τι λένε για αυτήν την οικογένεια. Αυτή είναι η άποψή μου και θα το έλεγα και όπως άλλος και αν το έλεγε. Είναι δεδομένο ότι ήταν ένα άστοχο σχόλιο, κατά την άποψή μου, από την πλευρά του Γιάννη Αλαφούζου που μπορεί να θεωρεί ότι η πλευρά Γιαννακόπουλου δεν συμπορεύεται μαζί του. Αλλά δεν πρέπει νομίζω να ξεχνάει ότι σε όλο αυτό το διάστημα που ήταν από τότε πήρε την ομάδα μέχρι πριν από λίγο καιρό δεν υπήρχε καμία αντιπαλότητα. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ήταν στο πλευρό του. Αλλά από ένα σημείο και μετά, όταν είδε ότι το καράβι πάει στα βράχια, σαν Παναθηναϊκός που είναι, αντιστάθηκε και αντιστέκεται. Τι να κάνει δηλαδή, να του πει μπράβο, δεν γίνεται. Αφού και ο ίδιος ο Αλαφούζος, ρε παιδιά, για να καταλάβουμε, ο ίδιος ο Αλαφούζος έχει παραδεχθεί δημοσίως και το εντυμάει αυτό. Ότι έχει αποτύξει τον Παναθηναϊκό και το έχει κάνει λάθος. Καλά, και να έλεγε ο Αλαφούζος ότι πέτυχα στον Παναθηναϊκό, δεν θα τον έπαιρνε κανένα στα σοβαρά. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά σου λέει ότι το έχει παραδεχθεί ο ίδιος. Τι θα κάνει, δηλαδή, θα του πει μπράβο που έχεις αποτύχει. Εδώ η ομάδα έχει φτάσει στο τελευταίο, δηλαδή πιο κάτω δεν πάει. Φέτος, αν δεν γινόταν αυτό πάει, που έγινε. Πάει και πιο κάτω. Ναι, πάει. Με αυτό πάω να πω. Αν δεν γινόταν φέτος αυτό που εγώ νιώθω ντροπή σαν Παναθηναϊκός. Δηλαδή να έχω την ανάγκη. Λέω εγώ τώρα τυχαία ονόματα. Καλά, πέρα από τις μεγάλες ομάδες που δεν θέλω καμία μεγάλη ομάδα να είναι στο πλευρό του Παναθηναϊκού σε τέτοια θέματα. Ολυμπιακό, πάω, ΚΑΕΚ. Ή να έχω την ανάγκη της Κέρκυρας, το Απόλλωνα, για να αλλάξει ποινή του υποβιβασμού. Εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι στίγμα για την ιστορία του Παναθηναϊκού. Είναι. Έτσι. Είναι δεδομένο. Είναι στίγμα. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός θα παίζει β' εθνική, αν δεν άλλαζε η ποινή του υποβιβασμού. Άρα, τι συζήτηση να κάνουμε. Ο Δημήτρης λέει: οφείλουμε είτε μείνει ο Παπάς είτε όχι να αποκτηθεί άμεσα ο Κόπονεν, να αποκτηθεί ο Νάναλη και να παραμείνει ο Σίγκλετον. Είναι τρεις μεταγραφές που θα κρατήσουν το σύλλογο σε πρωταγωνιστικό επίπεδο. Πότε θα μας πείτε ποιος είναι πίσω από τον Πάιροτς? Εγώ σας είπα, παιδιά, μόνο για έναν ξέρω, τον Βίκτορ Αρέστη. Ποιοι άλλοι είναι, πού να ξέρω. Άμα ήξερα, θα το έλεγα. Ο Τάσος λέει: Γιάννη, ποια είναι η ολοκληρωτική άποψή σου για τον Μάικ Τζέιμς?
Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Ο Mike James είναι ένας φανταστικός παίκτης. Είναι ευχή και κατάρα για κάθε ομάδα να τον έχει. Είναι ο παίκτης που στις νίκες θα είναι αυτός που θα πάρει την ομάδα στις πλάτες του και στις ήττες συνήθως θα είναι ο μοιραίος. Αυτή είναι η μοίρα αυτών των παικτών, οι οποίοι παίζουν περισσότερο με το ένστικτο, στηρίζονται περισσότερο στα ατομικά τους χαρακτηριστικά, όχι τόσο στην ομάδα. Και σίγουρα θεωρώ ότι δεν είναι εύκολο για τον Παναθηναϊκό να έχει τον Mike James χωρίς να μπορέσει να τον βάλει σε ένα καλούπι και να μπορέσει να τον βάλει 100% μέσα σε ένα ομαδικό τρόπο παιχνιδιού. Σωστός για τον Κωνσταντίνο, ο Τάσος λέει ο Πέτρος. Ο Νίκος λέει... Α, έλα. Πες, έλα. Διαβάζω εδώ μια ερώτηση για την Παιανία. Αν έχουμε τίποτα για πρώτη φορά, για πρώτη ομάδα που βγήκε προς τα έξω. Ναι, υπάρχει μια σκέψη, εάν αλλάξει η ιδιοκτησία. Εξάλλου το έχει πει και η πλευρά του Πάριος αυτό. Μπορεί να ασχοληθεί στο να μεταφερθεί η ομάδα στην Παιανία. Έχει γίνει και μια ζήτηση και με τον Ταμπίζα και με τον Δόνα, αλλά αυτό είναι πρόωρο. Το πούμε, μπορεί στη διάρκεια τη σεζόν να γίνει. Ο Σάκης λέει: ο παπάς, το μεγαλύτερο του θέμα είναι στο χαρακτήρα του. Κάθε χρόνο παριστάνει τον αδικημένο και τον δυσαρεστημένο και σέρνει στο γήπεδο. Να καταλάβει πόσο τυχερό είναι που στο ρόστερ αυτή τη ομάδα και να μην το παίζει Στεφ Κάρι. Παιδιά, για να το λήξουμε το θέμα με τον παπά και τι κάνει και τι δεν κάνει. Ο παπάς για μένα είναι ένας παίχτης ο οποίος πρέπει να μείνει στο. Θα ήταν ιδανικό να μείνει στον Παναθηναϊκό και να συνεχίσει για πολλούς λόγους. Από την άλλη, έχει κάνει λάθη, έχουν γίνει λάθη, τα ξέρει ο ίδιος καλύτερα από εμάς και ξέρει ο ίδιος καλύτερα από τον καθένα τι θέλει να κάνει στην καριέρα του. Δεν νομίζω ότι ο παπάς το έπαιξε ποτέ Στεφ Κάρι. Πρέπει ο Δημήτρης, λέει ένας φίλος, να κοιτάξει τη δημιουργία Παναθηναϊκού ραδιοφωνικού σταθμού, να σας ακούμε εκεί, παιδιά, κάντε την πράσινη ώρα Παναθηναϊκό τρίωρο. Τρίωρο, ναι, και να έχουμε και ραδιόφωνο. Και ραδιόφωνο. Παντού δηλαδή. Παναθηναϊκό ραδιόφωνο, ωραία. Εξαιρετικό ωραία, θα ήταν. Ωραία ιδέα. Ωραία, να τη μεταφέρουμε. Πώς είναι δυνατόν ο Αλαφούζος, ρωτάει ο Σπύρος, πριν από 2 εβδομάδες να ζητάει 150.000 ευρώ και τώρα να βάζει 20 εκατομμύρια. Για τη συμμαχία, λέει ο Πύρος. Ναι. Εντάξει, αυτό είναι ένα εξώδικο που έχει να κάνει. Τι να σου πω, ο ίδιος μπορεί να απαντήσει σε αυτό. Και αν κάποια στιγμή δώσει μια συνέντευξη τύπου, θα ρωτηθεί και γι' αυτό πιστεύω. Λοιπόν, ο φίλος με το 080 δεν βρίσκεις εύκολα καυτό χέρι σαν του Rivers, μόνο Κάρολ από Ρεάλ. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Ο Rivers είχε θέμα τραυματισμού. Είχε το θέμα τραυματισμού, πέρασε μια περίοδο πολύ έντονου ντεφορμαρίσματος που ήρθε και έδεσε μαζί με τον τραυματισμό. Έμεινε πολύ πίσω, δεν μπόρεσε να βοηθήσει. Στα παιχνίδια της σειράς με τη Ρεάλ πραγματικά ήταν πάρα πολύ αρνητικός. Προσπάθησε με άλλους τρόπους στους τελικούς με τον Ολυμπιακό να βοηθήσει και τα κατάφερε, είναι η αλήθεια. Αλλά νομίζω ότι η φετινή σεζόν δεν ήταν αυτή που περιμέναμε όλοι βάσει των όσων είχε αφήσει να. Των όσων είχε υποσχεθεί εισαγωγικά μετά την πρώτη του, μετά την περασμένη χρονιά στην ομάδα. Τι ώρα θα γίνει η συνάντηση για τον Άντσα Λάιφ? Το απόγευμα, φίλε μου. Το απόγευμα. Μέχρι το βράδυ θα έχουμε νέα, πιστεύω. Ο Ντίνος λέει: παιδιά, το παιχνίδι του Αλαφούζου είναι στημένο. Στην αρχή πολεμούσε το Μαρινάκι, μετά τον Μελισανίδη και δεν είναι το γλυκό με το Σαββίδη. Και τώρα ο τύπος δεν δίνει την ομάδα στο Γιαννακόπουλο επειδή τα έχει καλά με όλους. Τα ερώτηση είναι αυτή. Ναι. Είχε ερωτηματικό στο τέλος. Γιατί δεν δίνει ο Αλαφούζου την ομάδα στο Γιαννακόπουλο? Ναι. Επειδή τα έχει καλά με όλους τους άλλους, δεν θέλει να δώσει την ομάδα στο Γιαννακόπουλο? Δεν το ξέρω αυτό. Πάντως ότι 2 φορές που πήγε να γίνει κάτι με τον Γιαννακόπουλο, τη δεύτερη κυρίως φορά. Που δεν ήταν αγορά, ήταν management για να την τρέχει ήδη την ομάδα ο Γιαννακόπουλος. Προσοχή. Δηλαδή, εάν τότε συμφωνούσαν, εδώ και 2 μήνες ο Γιαννακόπουλος θα είχε μπει στην ομάδα, θα γίνει αλεύθερο management, θα υπήρχε άλλη συσπήρωση, θα είχαν βγει διαρκείας, θα υπήρχε συσπήρωση στον κόσμο του Παναθηναϊκού. Με αυτόν τον περιορισμό μεταγραφών θα μπορούσαν να είχαν κάνει κάποιες επιλογές πολύ πιο γρήγορα. Ενώ έχει συμφωνήσει, ξαφνικά είπε ότι δεν του κάνει το management γιατί θέλει να πουλήσει την ομάδα και μετά εμφανίστηκε ο Πάερος. Ένας φίλος εδώ λέει: τάσω ένα πράγμα δεν πάω να καταλάβω, γιατί δεν κάναμε πρώτο στο Λουτσιάνο. Δέθηκε την ομάδα, με την ομάδα και τον κόσμο, πιστεύω άξιζε τη θέση του ξένου. Φίλε μου, τι συζήτηση να κάνουμε με τον Λουτσιάνο? Εδώ οι άνθρωποι αυτοί. Του φέρθηκε πολύ ωραία η ομάδα. Εδώ οι άνθρωποι αυτοί. Έπαθε το παιδί, ρίξει πρόσθετη του και τον φώναξαν το Γενάρη να του κόψει το συμβόλαιο. Επειδή έπαιρνε πολλά και δεν μπορούσε να παίξει και τραυματιστεί για τον Παναθηναϊκό και αν δεν υπήρχε τότε. Ο Μαρίνος ο Ζουνίδης. Ο Κωνσταντίνος Διαμαντόπουλος ήταν τότε στην ομάδα που αντιστάθηκαν. Και 1-2 άτομα ακόμα μέσα στην ΠΑΕ, έτσι.
Ο ένας μάλιστα έχει αποχωρήσει. Λοιπόν, θα είχε φύγει ο Λουτσιάνο το Γενάρη, όντας τραυματίας, το είχαν σπάσει το συμβόλαιο και δεν εξευθυλιστεί ο Παναθηναϊκός, θα είχε διασυρθεί. Τι ανανέωσε να του κάνω εδώ, είπανε στον Πάιρος, η πλευρά Λαφούζου, ότι μην ασχολείσαι, γιατί είχε πει ο Πάιρος στη συζήτηση εκεί που κάνει το ψυχολογικό, μήπως να βάλουμε κάποια χρήματα να μείνει ο Λουτσιάνο, να του καλύψουμε το συμβόλαιο. Του λέει μην ασχολείσαι, παίρνει 600.000 και είναι σαπάκι. Αυτή είναι η απάντηση της διοίκησης του Παναθηναϊκού. Ο Λουτσιάνο βέβαια, σαν σαπάκι που είναι, έτσι, για αυτούς τους μάγκες εκεί στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός, που δεν έχουν ιδέα από μπάλα, αν και έχουν παίξει μπάλα, κάποιοι από αυτούς, δυστυχώς, πήγε στη Φλουμινένς αυτό το σαπάκι και βρήκε ο Μαδοπότης, ζήτησε να κάνει τον Λουτσιάνο. Φίλε μου, εδώ βλέπεις ότι άρον-άρον φύγαν παίκτες στον Παναθηναϊκό, που ο Χίλια Μαρκασούμα πήγε στο παγκόσμιο κύπελλο. Άρον-άρον έφυγε το παιδί, απλήρωτος. Δηλαδή ήρθαν παίκτες, καλοί παίκτες και έφυγαν. Λοιπόν, έχει έρθει ένα μήνυμα που έχει προβληματίσει ιδιαίτερα και θέλω και τη δική σου άποψη, γιατί ξέρεις πολύ μπάσκετ. Ο Καλάτσι, λέει ο Χρήστος, έχει τα χειρότερα στατιστικά από όλους τους πρωτοκλασσάτους γκάρ της Ευρώπης, της Ευρωλίγκας. Χρήστο, άμα θες στείλει άλλο ένα μήνυμα, να μου εξηγείς γιατί ακριβώς το λες αυτό, πού το στηρίζεις και τι θες να πεις. Ότι ο Καλάτσι δεν κάνει για τον Παναθηναϊκό, ότι παίρνει πολλά λεφτά, ότι κακώς έκανε ο Παναθηναϊκός και κράτησε τον Καλάθι. Ότι θα έπρεπε να πάρει πάντα, τον Τικολό. Πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις να ξέρεις. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην υπάρχουν κάποιοι που να διαφωνούν με την κοινή γνώμη. Ρε Τάσο, μιλάμε για τον Καλάθι. Εντάξει, αυτός θεωρεί σου λέει δεν έχει τρίποντο. Μπορεί να σου πει αυτό. Ωραία. Άρα μου κάνει εμένα. Άρα να μην πάρει μέρος στο διαγωνισμό τρυπώντων του All Star Game. Τι να σου πω, ρε φίλε. Τι να μου πεις. Τουλάχιστον μπορεί να θέλει να πει κάτι άλλο ο φίλος και γι' αυτό λέω, άμα θέλει να στείλει άλλο ένα μήνυμα, να μας εξηγήσει πού ακριβώς πάει το θέμα του Καλάθι. Λοιπόν, Γιάννη, γιατί να φύγει ο Τζέιμς. Μια χαρά έπαιξε φέτος με Καλάθι δίπλα του και μας έδωσε και πολλές νίκες μόνος του. Ανανέωση εχθές, ο φίλος ο Αντώνης. Κρατήστε αυτόν και μην παίρνετε το Φιλανδό, λέει ο Δημήτρης. Το αυτόν μάλλον πάει στον παπά. Και το Φιλανδό εννοεί το κοπόνε. Με το θέμα Μπέρκ, τι γίνεται για τον ΠΑΟΚ. Φίλε μου, λέγεται έντονα στη Θεσσαλονίκη ότι ο ΠΑΟΚ κάνει προσπάθεια για τον Μπέρκ. Αυτό είναι και θέμα που δεν εμέσως απασχολεί τον Παναθηναϊκό. Ότι βέβαια είναι πάρα πολλά τα χρήματα που μπορεί να πάρει ο Μπέρκ από την Αλαίνη, η οποία Αλαίνη όμως δεν του έχει πληρώσει κάποια χρήματα. Και ότι γίνεται πολύ μεγάλη προσπάθεια από πλευρά ΠΑΟΚ. Απ' την άλλη, έχω ξαναπεί ότι έχει ρήτρα ο Παναθηναϊκός, αν έρθει σε άλλη ελληνική ομάδα ο Μπέρκ, να πάρει 5 εκατομμύρια ευρώ. Αλλά αυτά ξέρετε ότι αντιμετωπίζονται ειδικά με την διοίκηση, προκειμένου να εξυπηρετήσει οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Το έχει κάνει και στο παρελθόν, θα το κάνει και τώρα. Δεν νομίζω θα σταθεί στη ρήτρα, θα πάρει πολύ λιγότερα χρήματα. Αλλά έντονα όμως λέγεται στη Θεσσαλονίκη ότι προσπαθεί ο ΠΑΟΚ να πάρει τον Μπέρκ. Εγώ το θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο. Με τα οικονομικά δεδομένα της υπόθεσης, το θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο. Βεβαίως δεν το συζητάω ότι αν γίνει μια τέτοια μεταγραφή, όποια ομάδα πάρει τον Μπέρκ, έχει κάνει τη μεταγραφή της χρονιάς. Δεν το συζητάω. Έρχονται μεγάλα μηνύματα σήμερα. 7,74. Τώρα που ο Αλαφούζος βάζει 20 εκατομμύρια, δεν μιλάει κανείς. Γιανακόπουλος και 13 που διώξανε τον Τζίγκερ, πού είναι. Αλαφούζος και Τζίγκερ βάζανε λεφτά. Τέλος. Εντάξει. Okay. Άρα να μείνει η ομάδα με τον Γιάννη Αλαφούζο να πρωταγωνιστεί στα επόμενα χρόνια, να πάρει πρωταθλήματα, να κάνει ευρωπαϊκές πορείες. Να εκτοξευτεί. Ναι. Δεν σε παρακαλώ και το μήνυμα με το 112 γιατί είναι προσωπικό. Ωραία. Συνέχισε εσύ. Συνεχίζω εγώ. Γι' αυτό. Νέμεσης, όλοι θα πληρώσουν, λέει ο Αχιλλέας. Ο Χάρης, παιδιά, γιατί τόσος ντόρος για Τζέιμς και παπά. Ουδής αναδικατάστατος, να το θυμάστε. Άλεξ, ο Λοντζέσκι θα μείνει. Άλεξ, το έχουμε ξαναπεί, ο Λοντζέσκι είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Είναι μια περίπτωση που ενός παίκτη ο οποίος έχει μεγάλη ποιότητα στο παιχνίδι του, έχει μεγάλη εμπειρία από την Ευρωλίγκα, έχει μεγάλη εμπειρία από το ελληνικό πρωτάθλημα. Και νομίζω ότι σε περίπτωση που ο Παναθηναϊκός αποφασίσει να έχει και έναν 7ο ξένο κυρίως να αγωνίζεται στην Ευρωλίγκα, τότε πιστεύω ότι ο Λοντζέσκι είναι η καλύτερη περίπτωση για να καλύψει αυτό το θέλω του Πασκουάλ. Φίλε μου, με το 112 μου στέλνεις ένα μήνυμα για μένα, το Δημήτρη Νουρίς στον Κοντό. Εάν με άκουγες για αυτό που λες, να έβγαινα στο ραδιόφωνο του Γιάννη Αλαφούζου και να έλεγα άλλα από αυτά που λέω εδώ, θα έχει απόλυτη βάση το μήνυμά σου. Οπότε εγώ εκεί στο ραδιόφωνο είμαι από το 2000. Έτσι. Ο Αλαφούζος με βρήκε, δεν τον βρήκα εγώ. Ούτε με προσέλαβε κανένας Αλαφούζος. Εγώ λοιπόν θα είμαι εκεί και είμαι εκεί όλα αυτά τα χρόνια και λέω την άποψή μου. Αν με ακούσεις να λέω κάτι διαφορετικό από αυτό που λέω εδώ,
μπορείς να πεις για ποιο λόγο δουλεύετε για αυτόν τον άνθρωπο. Δεν δουλεύω για κανέναν άνθρωπο. Είμαι ρεπόρτερ Πανανικού χρόνια. Προσπαθώ να κάνω όσο καλύτερα μπορώ τη δουλειά μου. Λέω πάντα αυτό που πιστεύω. Έτσι. Στο παρελθόν έχω κατηγορηθεί γι' αυτό, γιατί κάποιοι διαφωνούσαν. Δεν έχει σημασία, αλλά στην πορεία αποδεικνύεται νομίζω ότι λέω πάντα αυτό που πιστεύω. Και στη συγκεκριμένο ραδιόφωνο δουλεύω και κάνω την κριτική που πρέπει να κάνω στο Γιάννα Λαφούζο από τότε που έχει αρχίσει και κάνει τα τρομερά λάθη. Και με το παραπάνω. Και με το... Εντάξει, το λέω εγώ αυτό, δεν το λες εσύ. Οπότε, γιατί... οπότε νομίζω ότι αυτό είναι και το σωστό. Τώρα, τι πάει να πει, δουλεύουμε. Για... Δεν δουλεύουμε για κανέναν Λαφούζο. Δουλεύουμε γιατί είναι δουλειά μας αυτή για να λέμε σε εσάς αυτά τα γεγονότα όπως τα βλέπουμε και όπως τα ξέρουμε. Έτσι. Αυτή είναι η απάντηση που έχω να σου δώσω. Ο φίλος Daily Fix λέει: παιδιά, πάνε τα μεγάλα μπάτζετ για τον μπάσκετ. Δεν είναι στραγάλια για τον Δημήτρη και που υποστηρίζει τόσο τον Παναθηναϊκό σε τέτοιες συνθήκες στην Ελλάδα είναι χλειδί. Καταλάβετε το. Μεγάλο δίκιο ο φίλος. Ειδικά από τη στιγμή που ανέλαβε και τον Αραστέχνη, έτσι δεν έχει μόνο τον μπάσκετ. Ναι. Ο Σαββίδης που έμεινε ελεύθερο τον Πανίνο ενδιαφέρει. Εντάξει, το Σαββίδη είναι στη λίστα. Δεν νομίζω ότι καίγεται ο Παναθηναϊκός για αυτή τη θέση του Σαββίδη. Ο Σαββίδης δεν είναι καθαρό δεκάρι, πήρε πιο πίσω. Και εκεί, και με την ευκαιρία να πω τώρα ότι είναι κάποιε πρώτε δοκιμέ, θα μου πει τώρα ποιο ασχολείται με αυτά, αλλά πρέπει σιγά σιγά να ασχολούμαστε και με τα αγωνιστικά. Ο Γιώργος Δόνης, βλέποντα το ρόστερ που έχει στη διάθεσή του, δεν το αποκλείω να το πάει σε ένα 3-5-2, ένα 3-6-1, με τριάδα πίσω Κουρμπέλη, Κονόμου, Κολοβέτσιο και μπροστά του τον Κάτσε και τον Δόνη. Χθε χρησιμοποίησε κάποια στιγμή το Γιώχασον δεξί στόπερ, περνώντα τον Κουρμπέλη μπροστά από του τρει. Και τον Κάτσε και τον Δόνη πιο μπροστά. Γενικά βλέπω ότι θέλει να παρουσιάσει μια συμπαγή ομάδα και καλά κάνει ο Δόνης, έτσι ώστε να μπορεί να πάρει τα αποτελέσματα που πρέπει. Ο Παναθηναϊκός καίγεται για αποτελέσματα φέτος, το ξαναλέω. Ξεκινάει τη χρονιά με μείον 6 και είναι η μοναδική ομάδα που αρχίζει το πρωτάθλημα με μείον 6, άρα χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή. Ο Βαγγέλης ρωτάει, βλέπουμε σεγγέλια για το 4. Δεν βλέπουμε σεγγέλια για το 4. Πρώτον, είναι αυτό που έχουμε ξαναπεί είναι ότι έχει συμβόλαιο. Δεύτερον, υπάρχει μια έντονη φημολογία από χθες ότι ενδιαφέρεται η Τσέσεκα για να σπάσει το συμβόλαιο του και να τον πάρει. Αλλά και αυτό δύσκολο το θεωρώ προσωπικά. Ακούγεται έντονα ότι ο Γιαννακόπουλος θα μπει άμεσα στην ΠΑΕ αν τα μηνύματα από Τσίπρα είναι θετικά. Παιδιά, τι γίνεται με Χαραλαμπόπουλο, είναι σαν να μην υπάρχει στην ομάδα, λέει ο Γιώργος, ενώ θα μπορούσε να είναι καλή λύση για backup στο 3 και στο 4. Για τον Χαραλαμπόπουλο, είχε δοθεί πέρσι ιδανικός από τον Παναθηναϊκό στον ΠΑΟΚ. Έκανε μια μέτρια σεζόν γιατί αντιμετώπισε ένα πρόβλημα τραυματισμού και έμεινε εκτός αγωνιστικής δράσης για αρκετό καιρό. Δεν έχει πάρθει ακόμα οριστική απόφαση. Θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι θα αποφασίσει ο Πασκουάλη για αυτό το θέμα. Συνεχίζουν και έρχονται. Ο Δημήτρης λέει: είμαι 16 χρονών, πηγαίνω από τα 6 μου γήπεδο και στεναχωριέμαι για αυτά τα χάλια. Κάντε το Παναθηναϊκό πάλι μεγάλη ομάδα όπως την εποχή Σισε που μεγάλωσα εγώ. Στο φίλο με το 112 που έστειλε ένα νέο μήνυμα, σε ευχαριστώ πολύ, φίλε μου, το κατάλαβα. Οκ, okay, να είσαι καλά. Ο Βαγγέλης λέει: μας λείπουν 2 ξένοι και 2 Έλληνες. Καμιά πληροφορία έχουμε για τον μπάσκετ, αναφέρεται προφανώς. Δεν έχουμε καμιά πληροφορία ακόμα γιατί είναι αυτό που είπα και στο ξεκίνημα της εκπομπής, ότι ο Παναθηναϊκός πάει βάσει προτεραιοτήτων και ανάλογα με το τι θα γίνεται σε κάθε περίπτωση. Δηλαδή, πρώτα θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει οριστικά με την υπόθεση του Νίκο Παπά, αν θα υπάρξει επαναπροσέγγιση και αν μείνει στην ομάδα ή αν τελικά χωρίσουν οι δρόμοι των δύο πλευρών. Και από εκεί και πέρα θα δούμε ποια θα είναι η επόμενη κίνηση του Παναθηναϊκού. Αν δεν πούνε για το budget πόσα λεφτά θα είναι, εμάς θα περιμένουμε παίκτες για να έρθουν στην ομάδα. Θα μείνουμε πάλι με σαπάκια τάσο. Φίλε μου, Δημήτρη, έχεις δίκιο. Προς αυτή την κατεύθυνση πιέζει και ο Δόνης και ο Νταμπίζος, τουλάχιστον να ξέρουν το budget για τον Ξένοφορ που θα κοιτάξουν να πάρουν, ο οποίος θα πρέπει να είναι μια προσεκτική επιλογή, διότι θα είναι βαρόμετρο για την πορεία του Παναθηναϊκού την νέα σεζόν. Χρειάζεται ένας παίκτης που να έχει τον goal. Και δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα να βρεις ένα παίκτη ο οποίος να μην έχει πολύ μεγάλο συμβόλαιο και να τον πείσει και να έρθει σε μια ομάδα η οποία είναι στα πολύ κάτω της. Έτσι. Δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα. Λοιπόν, υπενθυμίζουμε τα μηνύματά σας. Πήρω α κενό στο 54301. Ο φίλος με το 841. Καλησπέρα σας Γιάννη του Κόπονιν, προχωράει Τάσος στην ουσία, Λαφούζος τα λεφτά που θα βάλει θα τα πάρει πίσω στο μέλλον και τι γίνεται με τη συνάντηση Τσίπρα Γιαννακόπουλου Alive.
Να απαντήσω πρώτα στο θέμα του Κόπονεν, είναι ότι αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός κοιτάζει όλες τις περιπτώσεις από τη στιγμή που η αρνητική απάντηση του Νίκου Παπά οδήγησε την ομάδα προς άλλες κατευθύνσεις και μία από αυτές είναι ο Κόπονεν. Απλά θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει οριστικά για να δούμε προς τα πού θα κινηθεί στη συνέχεια ο Παναθηναϊκός. Τάσο, Αλαφούζος, τα λεφτά που θα βάλει θα τα πάρει πίσω? Κοίτα, με βάση αυτό που ισχύει τώρα, είχε πει ότι θα καλύψει 20 εκατομμύρια ευρώ στη συνάντηση που είχε με τον Πάριος, οπότε είναι το μερίδιο αυτό που είχε πει ότι θα καλύψει. Φαντάζομαι ότι θα κάνει τώρα αυτή την αύξηση και αν τα βάλει τα λεφτά, αν μπει ο Πάριος, ανάλογα το ότι έχουν συμφωνήσει, θα πάρει πίσω κάποια χρήματα. Δεδομένο είναι αυτό. Λοιπόν, δεν υπέγραψε ο Παπαπέτρου, παιδιά, λέει ο Ρένος. Δεν ξέρω αν έχει βγει κάτι, δεν είχα τη δυνατότητα να το ψάξω όσο ώρα είμαστε εδώ στην εκπομπή. Πάντως από μια γρήγορη ματιά δεν έχω δει να βγαίνει κάτι. Α, έκτακτο, ναι, έφυγε χωρίς να υπογράψει ο Παπαπέτρου, οπότε δεν τα βρήκανε. Τόσο αν θες συνεχίζει για να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει. Για δες λίγο το ρεπορτάζ τώρα με τον Παπαπέτρου, γιατί αυτό... Δεν έχουν βγει πολλά πράγματα, ότι έληξε συνάντηση Αγγελόπουλου με Παπαπέτρου χωρίς να πέσουν υπογραφές, με τις δύο πλευρές ωστόσο να εκτιμούν ότι οι συζητήσεις είναι σε καλό δρόμο. Εντάξει, προφανώς θα υπάρξει και νέα συνάντηση, απλά πρέπει να υπενθυμίσουμε εδώ ότι ο Παπαπέτρου, σύμφωνα με τις πληροφορίες, έχει προτάσεις και από άλλες ευρωπαϊκές ομάδες με αρκετά λεφτά. Και θα δούμε τι θα γίνει στην συνέχεια. Ο Κωνσταντίνος λέει: αν βάλει 20 εκατομμύρια Αλαφούζος, κερνάω σουβλάκια όλους σας εκεί για ένα μήνα. Πολύ ωραία. Οπότε ένας λόγος ακόμα για να τα βάλει ο Αλαφούζος, να πάει καλά και η ομάδα, να φάμε για τα σουβλάκια. Τα 20 εκατομμύρια. Τάσο λέει: πώς γίνεται ο Αλαφούζος να βάζει τώρα 20 εκατομμύρια και πέσει στο Σεπτέμβριο, δηλώνει ότι αποχωρεί και δεν βάζει άλλα χρήματα. Πώς φαίνονται όλα αυτά? Άλλο πρόσαλα είναι η απάντηση που δίνω εγώ. Πέρσι το Σεπτέμβριο όντως έλεγε ότι δίνει και αποχωρεί. Το Μάιο δήλωνε στη τηλεοπτική εκπομπή στην Νόβα ότι θα κρατήσει το βασικό κορμό της ομάδας και θα πάρει δύο τρεις παίκτες. Θα έχει ένα κορμό 14 παίκτων και θα δώσει και ευκαιρίες στους νέους. Έφυγε ο Μπέρκ, έφυγε ο Ζέκα, φύγαν βασικοί παίκτες της ομάδας, δεν έμεινε ο βασικός κορμός. Παρ' όλα αυτά πήρε κάποιους παίκτες, γιατί όπως είπε στον τότε προπονητή της ομάδας, στο Μαρίνο Ζουνίδη, θέλει να υπάρχει ανταγωνιστική ομάδα και ξαφνικά το Σεπτέμβριο είπε φεύγω και δεν πληρώνω. Δεν μου φαίνονται λογικά όλα αυτά, ότι έχουν μια σειρά. Λοιπόν, ο Δημήτρης λέει η ΑΕΚ έχει πάρει όλη την ομάδα του Παναθηναϊκού. Γιατί δεν παίρνει και τον Αλαφούζο? Τι να σου πω. Μια ερώτηση στον Δημήτρη Μελισανίδη. Υπάρχει, λέει, δυνατότητα δημιουργίας παναθηναϊκής. Αυτός πρέπει να μας είχε στείλει και το ραδιόφωνο. Ναι, ναι. Παναθηναϊκής συνδρομητικής τηλεόρασης που θα έπαιρνε τα δικαιώματα όλων των τμήματων της ομάδας, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, δραστήριο και εκπομπές. Πώς είναι να το όνομα κόστησε... του? Θανάσης. Ναι, γιατί έχει στείλει κι άλλο, θα σου πω. Να κόστησε γύρω στα 100-150 ευρώ ετησίως, γιατί να πληρώνουμε Νόβα και όχι άμεσα την ομάδα. Κοίτα, δεν είναι, είναι πολύ καλή ιδέα σου, αλλά τώρα κάτσε να δούμε τι θα γίνει με το ποδόσφαιρο, γιατί αυτή τη στιγμή είναι τα πάντα στον αέρα. Ο Κώστας, είπαμε ότι δεν είχαμε το ρεπορτάζ για τον Παπαπέτρου, έστειλε αμέσως ο φίλος να είναι καλά, δεν ανανέωσε, λέει, σε 1-2 μέρες θα αποφασίσει τι θα κάνει. Θεωρείς ενδεχόμενο για να φανεί περισσότερο ως επιτυχία του Ολυμπιακού να έχουν δώσει τα χέρια μέσα και να έχουν διέξω και να πούνε ότι δεν έχουν συμφωνήσει? Δεν αποκλείεται, στο βωμό του επικοινωνιακού κομματιού όλα μπορεί να γίνουν. Ο Δημήτρης λέει τι έχουν πάθει με τον μπάσκετ. Φανταστείτε να μην είχαμε πάρει το πρωτάθλημα. Γκρίνια, γκρίνια, γκρίνια. Εντάξει, Δημήτρη, δεν είναι η πρώτη φορά που το βλέπουμε. Λέει ένας φίλος ότι αν δεν ήταν ο Ζουνίδης να πληρώνει από την τσέπη του, θα είχαν φύγει όλοι οι παίκτες. Για τους παίκτες, φίλε μου, δεν έχεις δίκιο. Ο Ζουνίδης δεν έχει πληρώσει τους παίκτες. Ο Μαρίνος Ζουνίδης και άλλα μέλη του τεχνικού team, τέλος πάντων δεν θέλω να πω ονόματα, τέλος πάντων επειδή το ανέφερες, πλήρωναν υπαλλήλους στο Κοροπή που δεν είχαν τα προστοζήν όλη την περσινή χρονιά. Έτσι. Αυτοί όντως δεν θα είχαν αντέξει και θα είχαν φύγει από την ομάδα. Οι παίκτες έκαναν την υπομονή τους, άλλοι αποφάσισαν να κάνουν προσφυγή, άλλοι έφυγαν το Γενάρη γιατί δεν άντεχαν. Αυτοί που έμεναν μέχρι το τέλος έμειναν, έκαναν την υπομονή τους και από εκεί και πέρα στο τέλος
Μετά από μεγάλη ταλαιπωρία, όσοι έμειναν πήραν και το Μάιο. Λοιπόν, η εκπομπή έχει γίνει τελείως διαδραστική. Για οι φίλοι στέλνουν ακόμα και τις δηλώσεις του Παπαπέτρου κατευθείαν. Που λέει τι? Που λέει ότι ήρθα μόνος μου, δεν ήρθα με τον μάνατζέρ μου, τα είπαμε σε καλό κλίμα. Σήμερα, αύριο ή μεθαύριο θα έχουμε απαντήσεις για να δούμε αν θα βρούμε μια λύση ή όχι. Και την ίδια ώρα ο φίλος ο Θοδωρής λέει και εγώ σουβλατζής είμαι και κερνάω σουβλάκια, ελάτε στη Ραφίνα. Μάλιστα. Οπότε να τα έχουμε αυτά στο μυαλό μας, να τα κρατάμε. Για Σλούκα γίνεται κάτι? Όχι φίλε Μανώλη, δεν υπάρχει θέμα Σλούκα για να συζητήσουμε. Ο Παναγιώτης λέει εγώ θα συγκαλύψω διακοπές στο όμορφο νησί μου αν βάλει τα λεφτά ο Αλαφούζος. Ναι. Προτάσεις βροχή. Θα πάμε σε πολλά νησιά φέτος από την βλέπω. Τάσο ισχύει ότι η Άκη θα πάρει το λούτ και σε λίγο το τριφύλι. Τι να σου πω φίλε μου, το καταλαβαίνω το μήνυμά σου. Δεν ξέρω αν θα πάρει το λούτ η Άκη και το λούτ ο Παναγιώτης έκανε... μία πρόταση που δεν τον κάλυψε, λογικό, και κυρίως δεν είχε εμπιστοσύνη στην διοίκηση. Ζήταγε κάποια χρήματα, όπως λέει, πάει Παναθηναϊκός, πολύ παραπάνω από αυτά για να τον καλύψει. Δηλαδή, στην ΠΑΕ λένε ότι ακόμα και αν δεν υπήρχε μνημονιακό μπάτζετ, δεν θα κάλυπταν αυτό το συμβόλαιο, βλέπει 500-600.000 ευρώ. Οπότε από τη στιγμή που έμεινε ελεύθερος, είναι ελεύθερος να πάει όπου θέλει. Ο φίλος λέει: Γιάννη, αν δεν πάρει χρόνο ο Παπαγιάννης, υπάρχει πιθανότητα να έρθει στον Παναθηναϊκό? Το βλέπω πάρα πολύ δύσκολο. Τόσο από την πλευρά του Παπαγιάννη, ο οποίος έχει κάνει το συμβόλαιο με τους Blazers και έχει ξεκαθαρίσει όλους τους τόνους ότι θέλει να εξαντλήσει όλες τις πιθανότητες που έχει να κάνει μια καλή καριέρα στην Αμερική. Αλλά και από την άλλη, ο Παναθηναϊκός τώρα έχοντας Λάζ Μεγγύ στη Βουγιούκα. Πού να χωρέσει και τον Παπαγιάννη και από τη στιγμή που θα πει ότι έρχεται και θα μπει συζήτηση. Κύριε Τάσο, λέει ο Φίλιππος, με επιθετικό τι γίνεται? Με επιθετικό είπαμε ότι χρειάζεται υπομονή. Υπομονή. Τι σας λέω και εγώ τώρα, θα με βρίζετε. Τέλος πάντων, δεν μπορούμε τώρα γρήγορα να έχουμε κάτι επιθετικό, ναι, γιατί δεν ξέρουν όταν μπει και ο Δόνης τι μπάτζετ θα έχουν στα χέρια τους. Ο Θάνος λέει, αν δεν αναβάσει απόδοση ο Λεγαβίτσης, θα έχουμε θέμα. Σίγουρα θα έχουμε θέμα αν δεν είναι καλός ο παίχτης που βρίσκεται πίσω από τον Καλάθη, αλλά νομίζω ότι αυτό που βλέπει ο Πασκουάλ Λεκαβίτσιους είναι ότι τη δεύτερη χρονιά του στον Παναθηναϊκό θα είναι πολύ καλύτερος από ό,τι στην πρώτη. Δηλαδή, γνωρίζοντας πλέον πολύ καλύτερα πρόσωπα και καταστάσεις, έχοντας ήδη συνεργαστεί μία χρονιά με τον Πασκουάλ, θα είναι σε θέση να προσφέρει πολλά πολλά περισσότερα από ό,τι προσέφερε πέρσι. Γνώμη για Κωνσταντίνου που είπε. Εντάξει, αυτό εντάξει, που είπες και εσύ. Εντάξει, έρχονται συνέχεια τα μηνύματα. Παιδιά, σας ακούω χρόνια από αναπληρωτής καθηγητής από το 2002 στην Ασό με τον Χρήστο το Κοντό, γεννώντας όλη την Πελοπόννησο ως αναπληρωτής καθηγητής. Κάντε όχι μόνο πράσινο ραδιόφωνο, αλλά και σε δομητική τηλεόραση, γιατί είστε εξαιρετικοί στην ενημέρωση. Καταρχάς, πολλά ευχαριστώ. Και πάρα πολλά. Ο Χρήστος ο Κοντός, φυσικά ο Χριστάρας, είναι χρόνια στο επάγγελμα, άρρωστος Παναθηναϊκός. Ο Χρήστος πραγματικά είναι από τους δημοσιογράφους, οπαδικούς δημοσιογράφους που είναι αυτό που λέμε πράσινο αίμα και λέει στις φλέβες του. Σε ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια, φίλε μου. Τάσο, πες μας... Τι να σας πω, κύριε Γιάννη. Τι να σας πω. Από τη ζωή μου θέλετε κάτι να σας πω? Ναι, θα σας πω τώρα ακριβώς, γιατί πήγα να το διακόψω, νόμιζα το πήγαινε αλλού ο φίλος. Αλλά Τάσο, πες μας τι πίνεις και δεν μας δίνεις, ναι, και μπορείς και αντέχεις όλη αυτή την κατάσταση. Έχω γερό στο μάχη. Αυτό αποδείχθηκε πρόσφατα με βούλα ότι έχω γερό στομάχι και ελπίζω ότι θα αλλάξει η κατάσταση. Ένα άλλο μήνυμα που μου έστειλε ένας φίλος ότι είσαι άτυχος που ζεις το ρεπορτάζ στις χειρότερες στιγμές. Νιώθω όμως και ευλογημένος γιατί έχω ζήσει στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού μεγάλες στιγμές από κοντά. Δεν θα πω φυσικά την κορυφαία στιγμή γιατί τότε ήμουν πολύ μικρός. Ο Γιάννης Κοβόλπουλος είναι έτοιμος εδώ να ρίξει την παιχτή του. Δεν θα πω κάτι, όχι. Ναι. Πω αλλά κάτι. Έχω ζήσει στο Άμστερνταμ. Σέβομαι τα χρόνια, σέβομαι την εμπειρία. Έχω ζήσει πολλά διπλά του Παναθηναϊκού στην Ευρώπη και πολύ μεγάλες στιγμές. Αυτές που λέμε ότι τότε που κάναμε αυτές τις πορείες, ότι νιώθουμε τυχεροί που γεννηθήκαμε με Παναθηναϊκή. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο Γιώργος λέει με τον Όγκαστ έχει τελειώσει το θέμα, έχει πάει NBA. Ναι, με τον Όγκαστ έχει τελειώσει το θέμα. Ο Όγκαστ δεν θα συνεχίσει τον Παναθηναϊκό. Ουσιαστικά ο Όγκαστ έφυγε, ο Λάσμε ήρθε για να καλύψει
τον Όγκαστ. Και ο Όγκαστ αυτή τη στιγμή είναι στο Σαμελί, κάνει προπονήσεις, παίζει αγώνες και ψάχνει να δει αν θα μπορέσει να βρει Γιώργο ομάδα μου, για τη νέα σεζόν. Ρωτάς αν υπάρχει ελπίδα να γυρίσει σε εμάς πίσω ο Μπέρκ. Εδώ δεν ξέρουμε πώς τι θα budget θα έχει. Πώς να γυρίσει, πώς πίσω να ο γυρίσει Μπέρκ. ο Μπέρκ. Σε ποιο Παναθηναϊκό και τι να κάνει. Δηλαδή, με τι budget, όταν παίρνει 3 εκατομμύρια εκεί, τι να έρθει να κάνει στον Παναθηναϊκό τώρα και με τι χρήματα. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Μπορεί να βασίζει σε μια δήλωση που είχε κάνει στο SDNA ότι κάποια στιγμή ήθελε να γυρίσει στον Παναθηναϊκό, αλλά εντάξει, αυτό είναι γενικό, δεν αφορά τη φετινή χρονιά. Παιδιά, δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρχουν εξελίξεις μεταξύ του Παναθηναϊκού και του Παπαπέτρου αυτή τη στιγμή. Επειδή έρχονται σωριδών τα μηνύματα από τη στιγμή που βγήκε ότι δεν τα βρήκε με τον Ολυμπιακό. Δεν τα βρήκε σήμερα, αλλά ο ίδιος έκανε δήλωση, όπως μας στέλνετε κι εσείς, ότι θα ξαναμιλήσουν αύριο μεθαύριο για να βρουν μια οριστική λύση. Αν δεν κλείσει το θέμα ο Ολυμπιακός, δεν νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός θα κάνει κάτι. Λοιπόν, Τάσο, έχουμε 5 λεπτά ακόμα για την εκπομπή. Συνεχίζουν και έρχονται τα μηνύματα. Ακούγεται έντονα, λέει ότι ο Γιανακόπουλος θα μπει άμεσα στην ΠΑΕ. Τα μηνύματα από το Τσίπρα είναι θετικά. Εγώ λέω να μην ακούς τίποτα. Τι ακούγεται έντονα, να περιμένεις εξελίξεις. Γιατί ακούγονται έντονα διάφορα πράγματα και μετά όταν δεν γίνονται λέμε ότι μα έτσι λέγανε. Και δεν το λέει κανένας. Περιμένουμε να γίνει το ραντεβού και θα δούμε μετά τι θα συμβεί. Τάσο, ξαναλέω. 5 λεπτά για την εκπομπή. Σαββατοκύριακο αύριο. Καλός καιρός. Εσείς που πηγαίνετε στις παραλίες θα χρειαστείτε ρευστό. Ναι. Θες να δώσεις τον κόσμο να το στείλει ταμείο. Ψωμάκι θα δώσω, Γιάννης ο Κουβόπουλος. Το επίθετο ότι είναι Κουβόπουλος. Σας στέλνει στο, όχι κουβά, ταμείο ο Γιάννης ο Κουβόπουλος και ξεκινάει να πει για το Ουραγουάι. Όπως λέει μια ψυχή. Δύο ψυχές. Δύο ψυχές. Το είπε πρόσφατα και ο Νίκος Αναστόπουλος. Πολύ ωραία. Ουραγουάι, Γαλλία. Έτσι. Εντάξει, Ουραγουάι, Γαλλία, θα πάω στη Γαλλία. Αν δεν κάνω λάθος, δεν παίζει ο Καβάνι. Ναι, αλλά μου έχει κάτσει, ρε φίλε, θα γίνει έκπληξη. Πιστεύω ότι. Και ο σκηνοθέτης μας, ο Κώστας, λέει Γαλλία. Όχι, εμένα μου έχει κάτσει, θα γίνει Ουρουγουάι η έκπληξη. Δηλαδή, ναι. Πιστεύω ότι είναι σκληρή, πολύ σκληρή η ομάδα Ουρουγουάι και θα τα βρει σκούρα η Γαλλία. Δεν θα βρει αυτού του χώρου που είχε σε προηγούμενα μάτια. Μπορεί, απλά δεν ξέρω. Η εκτίμησή μου είναι Γαλλία. Έχοντας δει πάρα πολλά μουντιάλ στη ζωή μου. Άρα, σε παίρνει Γαλλία και εγώ παίρνω τον Ουρουγουάι, την Τίνια. Και το βράδυ έχουμε άλλη ματσάρα, Βραζιλία-Βέλγιο. Κοίτα, η λογική, αν δούμε τις ομάδες, λέει Βραζιλία. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί η Βραζιλία είναι μια ομάδα η οποία είναι συμπαγής, είναι ευρωπαϊκή Βραζιλία, δεν δέχεται εύκολα τον γκολ, βρίσκει τον τρόπο και βάζει τα γκολ. Το Βέλγιο είναι πιο Λάτινο ομάδα, θα έλεγα. Πόσο και αν είναι, περιβάλλει ναι, από τη Βραζιλία. Έχει δίκιο. Δηλαδή βγαίνουν μπροστά, αφήνουν όλοι πίσω χώρους, είδαμε την Ιαπωνία τι έγινε. Η λογική λέει Βραζιλία, αλλά δεν ξέρω τώρα γιατί. Η αλήθεια είναι ότι θα νιώσει, η Βραζιλία σήμερα θα έχει μεγάλη πίεση από το Βέλγιο. Έτσι, η άμυνά της. Δεν ξέρω όμως πώς θα αντιδράσει το Βέλγιο αμυντικά απέναντι στη Βραζιλία. Δηλαδή, η λογική λέει Βραζιλία. Εσύ τι λες? Εγώ θα πάω σε μια διαδούλα Γαλλίας και Βραζιλίας. Γαλλία-Βραζιλία. Ε. Ναι. 90 λεπτό, όχι προκρίσεις και τέτοια. Τι 90 λεπτό. 90 λεπτό. Αν το πάμε στο στοίχημα που λέμε για ταμεία και τέτοια, Γαλλία-Βραζιλία στα 90 λεπτά. Να προκριθούνε. Ναι. Ρεθυρίο, χωρίς ναι. Παράταση. Ναι, μα τώρα ή θα αντρικό, στείλουμε. Αντρικό, Γιάννη, Βόβλο άντρα. Ή θα στείλουμε στο ταμείο ή δεν θα στείλουμε καθόλου. Τι να στέλνουμε τώρα, να πηγαίνουν να παίρνουν. Ωραία, πάει το σημερινό. Έχουμε ακόμα και τα αυριανά, ρε φίλε. Α, μπράβο, ναι, βέβαια. Σάββατο αύριο. Έχει απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, εσύ λε λοιπόν. Γαλλία-Βραζιλία, εγώ λέω Ουρουγουάι-Βραζιλία. Πολύ Λάτινο Νικολογιάννη. Πάμε αύριο, Σουηδία-Αγγλία. Μπέργκ Κέιν. Παράταση. Παράταση. Εγώ θα πάω με την Αγγλία λόγω συναισθήματος. Το έχω πει. Δεν είμαι. Στο 90. Στο 90. Εγώ λέω παράταση και από εκεί πέρα δεν ξέρω. Και Ρωσία-Κροατία. Η λογική λέει Κροατία. Εντάξει, το έχει παρακάνει και η Ρωσία, μου φαίνεται. Εντάξει, δεν νομίζω ότι. Και το έχει παρακάνει συσσαγωγικά και με την καλή Κροατία στα 90 λεπτά, εσύ τι λες? Εγώ είμαι με Κροατία, είναι πολύ καλή. Άρα η μόνη μας διαφορά είναι. Ουρουγουάη, Γαλλία. Εγώ λέω Ουρουγουάη, εσύ λες Γαλλία. Εγώ λέω Γαλλία. Και Σουηδία, Αγγλία, είπα 90 λεπτά. Εσύ είπε Αγγλία 90 λεπτά, εγώ είπα Χ. Είπε Χ. Ωραία. Εδώ θα είμαστε τη Δευτέρα για να δούμε τι και πώ. Σα ευχαριστούμε και πάλι για την ανταπόκριση. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα που μας στέλνετε. Είναι πολύ ωραίες οι ερωτήσεις που κάνετε. Και το ρεπορτάζ. Και το ρεπορτάζ είναι πολύ ωραίο που κάνετε. Με Παπαπέτρου αμέσως οι άνθρωποι στείλανε τι έγινε. Συμμετέχει ο κόσμος. Και πριν κλείσουμε να πούμε μία ακόμα φορά
Την προσφορά του Βεβαίως. Πάοσοπ, γιατί είναι μέχρι την Κυριακή. Υπενθυμίζουμε, Μπράβο. την Κυριακή είναι η Ωραία. τελευταία μέρα. Εμείς δεν θα έχουμε τη δυνατότητα να το ξανααναφέρουμε, αφού δεν θα έχουμε Ωραία. εκπομπή. Ωραία. Οπότε να υπενθυμίσουμε στον κόσμο ότι το Πάοσοπ.gr έχει δημιουργήσει αυτό το e-bazaar, δίνοντας μοναδικές προσφορές έως και μείον 80% σε επιλεγμένα προϊόντα και μέχρι εξαντλήσεις των αποθεμάτων. Προϊόντα τα οποία είναι ό,τι καλύτερο για τους φίλους του Παναθηναϊκού. Τώρα που έρχεται καλοκαίρι και τώρα που έρχεται παραλία, ο Τάσος τώρα Σαββατοκύριακο θα βρεθεί στη γνωστή παραλία. Θα ανεβάσει τις φωτογραφίες έχει του σε πέσει έξω. Instagram, Facebook και για τη ιστορίες γνωστή τέτοιες. Παραλία θα βρεθώ το Σαββατοκύριακο, έχει πέσει έξω. Θα εκνηδιάσω. Ωραία, θα το δούμε. Θα το δούμε. Στα stories σου και στα Facebook. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ και πάλι για την ανταπόκριση που δείχνετε. Πάρα πολύ. Είναι μεγάλη ανταπόκριση. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εδώ είμαστε από Δευτέρα και πάλι μαζί. Και ελπίζουμε τη Δευτέρα νέα, να έχουμε θετικά νέα σε όλα τα μέτωπα. Σε όλα τα μέτωπα και στο ποδόσφαιρο, δύσκολο το βλέπω, και στο μπάσκετ. Άστο να το πάμε λίγο αισιόδοξα. Και τι να κάνω, ρε φίλε. Άστο να το πάμε λίγο αισιόδοξα, δύσκολο να το βλέπεις. Και τα λέμε λοιπόν από εβδομάδα. Καλό Σαββατοκύριακο, να έχετε υγεία, να περάσετε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο, καλά να περνάτε.